Εγνώρισα κάποια φορά σε ένα καράβι ξένο έναν πολύ παράξενο Εγγλέζο θερμαστή, όπου δεν μίλαγε ποτέ κι ούτε ποτέ είχε φίλους και μόνο πάντα εκαπνίζε μια πίπα σκαλιστή. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία κι όσοι είχανε στο Στόκολο με δάφτον εργαστεί έλεγαν ότι κάποτε απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα, μια μπαλαρίνα στην κοιλιά που εχόρευε γυμνή, κι απά στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη νύχε με στίγματα ανεξάληπτα μια άγρια καλονή. Έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει μ' άγριαν αγάπη ακράτητη, βαθιά κι αληθινή, κι αυτή πως τον απάτησε με κάποιον ναυτιαράπη γιατί ήταν μια αναίσθητη γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός να διώξει από τον νου του την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά ομορφιά, κι από κοντά του εξάλειψε ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιάς τη θέση η ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θερμαστές. Του κακού γνώριζεν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά πως περνούσαμε από το Bay of Biscay με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να ρηχτεί.